καμία προστασία. Εξάλλου αυτό το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Σήμερα δεν έχετε προστατεύεται λοιπόν, από το Φεβρουάριο του 19, δηλαδή δεν από έχουμε ένα σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όσοι προσέφυγαν στο νόμο Κατσέλη παλαιότερα και στις νεότερες εκδόσεις με την αναθεώρηση επί του Υπουργού Σταθάκη. Κύριε Σκάλκο, συμφωνώ. Δεν προστατεύεται λοιπόν η πρώτη κατοικία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ άρχισε λοιπόν να σταματήσει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η ουσία όμως ποια είναι? Ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει ένα έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Αυτών που βρέθηκαν σε αυτή τη δεινή θέση εξαιτίας της πολιτικής που υλοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, όπου η κρίση φορτώθηκε στις πλάτες των εργαζομένων με απολύσεις, με ανεργία, με μείωση μισθών, με μείωση συντάξεων, με φορολιστία, με τον ένφια, με χαράτσια. Και τι δεν έζησε ο λαός μας? Είναι μέσα σε ένα πέλαγος προβλημάτων. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση και του δίνει τη χαριστική βολή. Ρευστοποιεί όλη την περιουσία του, παίρνει την πρώτη κατοικία του και του λέει θα είναι νικάρι στο σπίτι του και αν δεν μπορεί θα τον πετάξει έξω αυτός ο ιδιωτικός φορέας που θα δημιουργηθεί για να έχει τη διαχείριση αυτών των κατοικιών. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί όμως, κύριε? Ακούστε, γιατί εδώ τώρα είναι πολύ το ΚΚΕ, κύριε Σκάλκο, έχει κάνει πρόταση νόμου για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών που μιλάει για κούρεμα του χρέους, για μακροχρόνια, να το πω έτσι, προσπάθεια να δοθεί το δάνειο πίσω με ρυθμίσεις τέτοιες μακροχρόνιες. Έχει κάνει πρόταση νόμου, η οποία απορρίφθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα και σε αυτή τη συζήτηση που έγινε για το πτωχευτικό κώδικα κάναμε πάλι πρόταση νόμου για το θέμα των εργαζομένων. Όταν πτωχεύει μια επιχείρηση, οι εργαζόμενοι νέα μπορούν να παίρνουν τους μισθούς τους και τις αποζημιώσεις τους. Γιατί τώρα με όλη αυτή τη ρύθμιση που έχει γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν τίποτε. Και όμως και εδώ πάλι ούτε κουβέντα λέγεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία βέβαια δεν ακούει αυτή την αγωνία, να το πω έτσι, γιατί πολλοί εργαζόμενοι έχουν ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία της πτώχευσης και είναι χωρίς τα δικαιώματά τους. Η ουσία είναι ότι σήμερα στηρίζονται οι τράπεζες και τα ξένα φαντς, τα οποία έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία του ίδιου του λαού μας. Εμείς λέμε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί κανένας με αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως. Αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που οι στρατηγικοί τους βέβαια συναντιούνται σε αυτό, στο να στηρίξουν τις τράπεζες και τα ξένα φαντς. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, γιατί μπροστά έχει ρευστοποίηση περιουσίας και κατοικίας και τρακτέρ και γης και ό,τι έχει ο κάθε ένας που χρωστά, που βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να συμβιβαστεί με αυτή την πολιτική. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστεί, θα πρέπει να αγωνιστεί και μπροστά μας έχουμε κινητοποιήσεις και πρέπει να σταθεί απέναντι και στους μεν και στους δε. Ευχαριστώ, και η πρόταση μομφής σήμερα πρέπει να είναι και στους δύο από το λαό. Πρόταση μομφής, η οποία βέβαια πρέπει να έχει συνέχεια, έτσι ώστε να ανοίξει ένας δρόμος προκειμένου πράγματι να στηριχθεί η πρώτη κατοικία, το εισόδημα, οι εργασιακές σχέσεις, οι συνεργασιακές ελευθερίες, οι οποίες είναι μπροστά σε κατάργηση. Αν με ακούτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και υπέβαλε την πρόταση δυσπιστίας. Άρα, πώς να πρόταση μομφής εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γίνεται. Τώρα γίνεται από τους βουλευτές, από τους ερετούς. Εμείς ως ΚΚΕ. Εμείς ως ΚΚΕ, ξέρετε, πήραμε μια θέση που λέμε ότι στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών εμείς ψηφίζουμε τη μομφή του συνόλου της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά όμως λέμε ότι εμείς μεμφόμαστε και είμαστε απέναντι και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρά τις διαφορές συναντιούνται, όπως είπα, σε αυτή την πολιτική στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει να μην δείξουν εμπιστοσύνη ούτε στους στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εδώ και στο κοινά. Λέγανε ότι το κουκουέ θα πάρει τα σπίτια του κόσμου. Αυτό λέγανε. Όμως θα παίρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι σωστό. Το κουκουέ μόνο στηρίζει. Εν πάση πάει πολύ τώρα.
Να ακούμε τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπερασπίζει την πρώτη κατοικία όταν για 500 ευρώ. Είχε ψηφίσει δηλαδή ότι και 500 ευρώ μπορεί να κάνει κατάσχεση στο σπίτι του για χρέη προς το Δήμο κτλ. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να ξεχνάμε όλη αυτή την πορεία από το 9 μέχρι σήμερα, το τι τράβηξε ο λαός μας. Σήμερα δεν μπορεί να εμπιστεύεται όλα αυτά τα κόμματα που τα εμπιστεύτηκαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που τους στήριξαν στην κυβέρνηση και στήριξαν αυτή την πολιτική που ισοπαίδωσε τον ίδιο τον λαό. Δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπος που χρωστά και δεν έχει ένα διέξοδο μπροστά του, που δεν είναι βέβαιος ότι με αυτή την πολιτική θα χάσει το σπίτι του. Αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να μυρολατρεί. Θα πρέπει να βγει στο δρόμο. Μόνο έτσι μπορεί να σώσει το σπίτι του. Αλλιώς παράσταση χέρια. Κύριε Κατσότη, να βγει στον δρόμο παράσταση διαμαρτυρίας, για παράδειγμα, έξω από τα διάφορα γραφεία τα οποία εκπληστηριάζουν. Ακούστε, γιατί τα είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Με όποιες μορφές, κύριε Σκάλκο, με όποιες μορφές, η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξει ο λαός μας σε αυτόν τον κόσμο που, αν θέλετε, βρέθηκε σε αυτή τη θέση και μάλλον δεν βρέθηκε μόνος του, τον έστειλε σε αυτή τη θέση η πολιτική αυτή, κύριε Σκάλκο. Όταν ένας έχασε τη δουλειά του και δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, ποιος τον έστειλε εκεί? Όταν μειώθηκε το εισόδημα του αυταπασχολούμενου και δεν μπορεί να πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα του έρχεται ο πληστηριασμός στην κατάσταση, ποιος τον έστειλε εκεί?